Και απαντώ στο ερώτημα σα. Αλίμον ένα σοσιαλιστικό κόμμα να βρίσκεται στο σήμερα που βρίσκεται για δεξίμερα. Θεωρώ ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Οφείλουμε να γίνει ενδοσκόπηση, να συζητήσουμε και να γίνει ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία. Έρχεται και το ΕΛΑΜ. Το οποίο και κανένα ΕΛΑΜ δεν θα υπάρχει. Θίξαμε το θέμα της αποχής, ότι πρέπει να το δούμε να το κάνουμε, αλλά έχει και ένα άλλο ζήτημα τώρα. Κύριε Κιμήτρη, επειδή γνωρίζω πολύ καλά τον πλούτον τον οποίο διαθέτει η ΕΔΕΚ σήμερα και είναι στο περιθώριο γιατί έχουν απογοητευτεί, είναι στο σπίτι τους. Η ΕΔΕΚ τα 10 τελευταία χρόνια έχει απολέσει περίπου 20.000 ψηφοφόρους. Και δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε γιατί δώσαμε ψηλό συσπήρωση στον Νικόλα Παπαδοπουλό. Ήταν μια απόδειξη ότι το κόμμα ήταν ενωμένο σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι και ένα μήνυμα προς τον πρόεδρο Χρυσόπουλο αυτό το πράγμα. Ότι πανηγυρίζουμε κομματικά η συσπήρωση ενώ δεν είναι αυτός ο στόχος των εκλογών. Νομίζω μήνυμα προς όλους μας. Δεν είναι μόνο προς τον κύριο Χρυσόπουλο. Αλλά εμένα δεν με ικανοποιεί έναν κόμμα το 6,2 για να λέω μετά είχα συσπήρωση 70 ή 80 ή ακόμη. Των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών. Ένα σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο οφείλει να είναι σύγχρονο. Να καταθέτει προτάσεις μακριά από εύκολες λύσεις και λαϊκισμούς, να αξιοποιεί τα στελέχη της, να ανανεωθεί, να δείξει προς τα έξω μια εικόνα την οποία οφείλει να δείξει, να είναι παραγωγικό, να είναι δημιουργικό στην κοινωνία. Ευρωεκλογές πότε έχουμε ξανά? Το 2019, το Μάιο. Και εσείς θα άρα οφείλουμε. Ναι, γιατί είναι τέταρτη έδρα, κύριε Λόρδο, γι' αυτό το λέω. Και έρχεται ακόμη μια δύναμη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Έτσι. Οφείλουμε. Καμία δύναμη δεν έχει να φοβηθεί η καλή ΕΔΕΚ. Η ΕΔΕΚ έχει να βοηθεί τον κακόν της για αυτό. Έχει τόσα στελέχη τα οποία πρέπει να τύχουν αξιοποίησης για να δώσουμε το στίγμα μας στην κυπριακή κοινωνία. Μια κοινωνία δεν είναι στατική. Αλλάζει και οφείλουμε να είμαστε εμείς μπροστά στις προτάσεις για αλλαγές μακριά από τσιτάτα και συστήματα. Ξέρετε. Νομίζω σήμερα δεν το είχαμε αυτό. Ταλαιπωρηθήκαμε. Όχι, προς Θεού για όνομα του Θεού. Μάθαμε να λέμε ιδιωτικοποίηση ή κρατισμός. Εγώ λέω το συμφέρον του πολίτη. Το ξέρετε ότι πέρσι 846 ιδιωτικές επιχειρήσεις από την Αμερική μέχρι την Αγγλία μέχρι την Γερμανία έχουν επαναδημοτικοποιηθεί γιατί είχε αποτύχει το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης, γιατί δεν έγινε μέσα σε ένα σωστό περιβάλλον. Εμένα με ενδιαφέρει το τελικό προϊόν που απολαμβάνει ο πολίτης. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η αμένα σοσιαλιστική πολιτική και όχι να πω. Πρέπει να είναι κρατικό σώνη και καλά ή πρέπει να είναι ιδιωτικό σώνη και καλά. Εάν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, αναλόγως κρίνεις και εισπράττει ο πολίτης.